Βιώνουμε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να συνταγματοποιήσει το μνημόνιο, τόνισε ο πρόεδρος του συνασπισμού Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση που οργάνωσε στην Πάτρα η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κόμματος, καλώντας όλους να συμμετάσχουν στους κοινωνικούς αγώνες. Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να συνταγματοποιήσει το μνημόνιο, μόνος δρόμος διεξόδου, η ενότητα και η οργάνωση των κοινωνικών αγώνων. Με αφορμή την επίσκεψή του στην Πάτρα, ο πρόεδρος του συνασπισμού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο μεταναστευτικό ζήτημα, τονίζοντας ότι η πόλη της Πάτρας βιώνει εδώ και πολλά χρόνια τις επιπτώσεις από την υπογραφή της συνθήκης Δουβλίνο 2, που όπως είπε έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. Μια συνθήκη που έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών. Μας πετάνε την καυτή πατάτα και εμείς την αποδεχόμαστε. Ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι η λύση δεν είναι ούτε η καταστολή, ούτε ο διωγμός ανθρώπων που ούτως ή άλλως είναι κατατρεχμένοι. Όπως πρόσθεσε, λύση είναι η προσπάθεια να δοθεί στοιχειώδης αλληλεγγύη αλλά και υποδομές για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Λύση όμως δεν είναι ούτε η καταστολή, ούτε ο διωγμός ανθρώπων που ούτως ή άλλως είναι κατατρεχμένοι. Λύση είναι η προσπάθεια να δοθεί στοιχειώδης αλληλεγγύη αλλά και υποδομές για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Κυρίως όμως ταξιδιωτικά έγγραφα σε όσους και είναι πάρα πολλοί αυτοί δεν έχουν σκοπό να μείνουν στην Ελλάδα. Στην ομιλία του, Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι επισκέφθηκε εργαζομένους σε εταιρεία που συμμετέχει στην κοινοπραξία κατασκευής της Εθνικής Οδού από Ελευσίνος Τσακώνα, κατακεραυνώνοντας με τα λόγια του την πολιτική των απολύσεων εργαζομένων αλλά και την αύξηση της τιμής των διοδίων. Αλλά έχουν και την απέτηση να αυξάνονται τα διόδια. Σε έναν δρόμο Αθήνα Πάτρα που θυμίζει όχι δρόμο μιας χώρας, Εθνική Οδό μιας χώρας που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά που ενδεχομένως θυμίζει σε κάποιους που έχουν ταξιδέψει χώρα τριτοκοσμική,